Εχθές η Νέα Κρήτη δημοσίευε μία καταχώρηση του ΕΠΑΜ. Το ΕΠΑΜ λοιπόν λειτουργούσε σε δύο άξονες χθες στην ανακοίνωσή του. Ο ένας άξονας, το έχουμε ακούσει από τον Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ στο πρόσφατο παρελθόν, τον κύριο Καζάκη, είναι η ανάγκη να πάμε σε μία βουλή που θα αναλάβει να εγγράψει ένα νέο σύνταγμα. Ο δεύτερος άξονας ήταν προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι τους έλεγαν? Ότι πρέπει να δείτε ένα μοντέλο απεργίας διαρκείας, γενικής απεργίας διαρκείας από τη μια, και από την άλλη να τα βροντίξετε μέσα από τη Βουλή. Γιατί όσο δεν τα βροντάτε, είστε συνυπεύθυνοι. Διότι, κοιτάξτε, από τη μια το σύστημα στην Ελλάδα είναι στην εντατική και φαίνεται να στηρίζεται σε ένα συνοθήλευμα ανήμπορων να διαχειριστούν τα μείζωνα προβλήματα της χώρας. Εγώ δεν σας λέω πολιτικά, έτσι απλά, αφαιρετικά. Απ' την άλλη, η αντιπολίτευση λειτουργεί και αυτή με όρους παρελθόντος. Δεν μετουσιώνει σε πλειοψηφικό ρεύμα τις απόψεις της. Οι προτάσεις της πολλές φορές είναι θολές έως αστήρικτες. Δεν πείθουν ότι υπάρχει άλλος δρόμος και ότι κυρίως είναι προσιτός και προσβάσιμος. Και φοβάμαι ότι όλοι μαζί αγνοούν τα σημάδια. Δεν ακούν ούτε τα καμπανάκια, ούτε τις καμπάνες. Με ευθύνη του πολιτικού συστήματος, μια κρίση χρέους έχει γίνει πανσυστημική κρίση. Η χώρα οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στη σύψη και εν τέλει στον ακροτηριασμό. Καταλαβαίνετε, μόνο η λίστα του κυρίου Φούχτελ με τους δημάρχους που έχει συναντηθεί μυστικά αρκεί, διότι βγήκε το παραμύθι στην ουσία από πίσω. Ο Φούχτελ υπόσχεται χρήματα από κάποιους βιομηχάνους επενδυτές Γερμανούς σε Έλληνες δημάρχους, αρκεί να βοηθήσουν αυτοί μετά την αδελφοποίηση σε επισφάλειες των Δήμων στη Γερμανία, οι οποίοι για να πάρουν μπικικίνη από τις γερμανικές τράπεζες βγάλανε αξίες και περιουσίες των Δήμων τους, αλλά τώρα δεν τους φτάνουν. Λοιπόν, για πάμε στο Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ, τον κύριο Καζάκη. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Κύριε Καζάκη, χθες είχατε μια ανακοίνωση του ΕΠΑΜ, την είδα σε καταχώρηση στη Νέα Κρήτη, σε δύο ουσιαστικά άξονες, έτσι? Ναι. Για μιλήστε μου λίγο γι' αυτό. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κοινοβούλιο το οποίο έχει αυτοκαταργηθεί. Από την άποψη ουσίας, δηλαδή, από την άποψη δημοκρατίας. Σε τι έχει αυτοκαταργηθεί? Έχει παραβιάσει κάθε διάταξη του συντάγματος, συμπεριλαμβανομένου και τον πρώτο 20 που αφορούν τα βασικά δικαιώματα του λαού και του ανθρώπου. Ένα τέτοιο κοινοβούλιο δεν μπορεί να υφίσταται πλέον. Και για να μπορέσει να αποκατασταθεί η νομιμότητα, η δημοκρατική νομιμότητα, δεν μπορεί να το κάνει παρά μόνο αυτοπροσώπος ο λαός. Και αυτοπροσώπος ο λαός το κάνει μόνο με έναν τρόπο: συντακτική εθνοσυνέλευση και νέο σύνταγμα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Από την άλλη μεριά, δεν μπορούμε να περιμένουμε αυτό δηλαδή που είπε ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή. Εύχομαι να πέσετε. Και εγώ εύχομαι να μου πέσει ένα μήλο να φάω. Αυτό είναι δυνατόν να περιμένουμε πότε θα γενικευτεί η πολιτική κρίση ώστε να πέσει η κυβέρνηση και μέχρι τότε τι πρέπει να κάνει ο ελληνικός λαός? Να αυτοχειριάζεται? Άρα εσείς προτείνετε να δημιουργηθεί εξ αντικειμένου πολιτικό ζήτημα παύλα κρίση? Βεβαίως. Με ποιο τρόπο θα σας πει κάποιος? Αποχωρώντας από το κοινοβούλιο. Αποχωρώντας από το κοινοβούλιο τα κόμματα εκείνα που τέλος πάντων έστω και στα λόγια τοποθετούνται υπέρ του λαού. Μάλιστα. Αυτό πρακτικά για τον πολύ κόσμο που δεν ξέρει, κύριε Καζάκη, γιατί ναι. για να εντυπώνεται μία πρόταση η οποία μάλιστα είναι με ανακοίνωση καταχώρηση του ΕΠΑΜ στον τύπο, σημαίνει ότι το έχετε ψάξει. Δηλαδή, ναι. Αν αποχωρήσουν οι 100, καλά, έχουμε χάσει και το μέτρημα, ας πούμε, χοντρικά 127, δεν ξέρω τι γίνεται με τους ανεξαρτήτους. Ναι. Τι συμβαίνει πρακτικά? Δεν έχουμε επαναληπτικές εκλογές, θα σας πει κάποιος? Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να πάμε σε μια τέτοια ιστορία που ναι. θα δηλώνει πλέον την τεράστια απόσταση που χωρίζει το υπάρχον κοινοβουλευτικό σύστημα όπως έχει κατακυρωθεί η συνείδηση του λαού και με τον τρόπο που έχει προχωρήσει μέχρι τώρα, από τη λαϊκή θέληση. Δεν υπάρχει λόγος ούτε να πάμε σε επαναληπτικές εκλογές, ούτε απλά να προκαλέσουμε εκλογές όπως είπε ο κύριος Καμένος. Το μοναδικό πράγμα που πρέπει να πούμε στον κόσμο είναι ότι εδώ υπάρχουν πλέον διαμορφούμενοι δύο πολιτικοί πόλοι. Ο ένας είναι εκείνος που υπακούει σε εντολές από το εξωτερικό, οδηγώντας τη χώρα σε μια νέα κατοχή που είναι πολύ χειρότερη από την παλιά.
και ο άλλος αυτός που στέκεται στην πλευρά του λαού λέγοντας ότι δεν θέλουμε ούτε μνημόνια, δανειακές συμβάσεις, μπορούμε από μόνοι μας να ανασηκωτήσουμε τη χώρα. Αυτό που λέει από το γαλλικό λαό σήμερα. Δεν διαφέρει στην πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Και άρα δεν μπαίνουμε στη διαδικασία νομοποίησης αυτών που έχετε ψηφίσει παράνομα, παράτυπα, αντισυνταγματικά, μέσα από κοινοβουλευτικές διαδικασίες που είναι δωτές, κολοβές και δεν έχουν και κανένα αντίκρισμα στο λαό. Α, λέτε δηλαδή να επιχειρήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με το λαό που είναι πλειοψηφία, εσείς έτσι το αναλύετε, στην ουσία να καταργήσουν το υπάρχον σύστημα, σωστά? Ακριβώς. Και στη θέση του να επανιδρύσουν δημοκρατικά ένα πολιτικό σύστημα που πραγματικά θα αντιπροσωπεύει το λαό και τα συμφέροντά του. Αποκαθιστώντας τα βασικά του δικαιώματα, αυτά που έχουν πληγεί σε βάρος του συντάγματος, αλλά ταυτόχρονα βάζοντας καινούργιες δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε να μην μπορούν να παραβιαστούν από κάποια μελλοντική βουλή. Αυτό το πράγμα δηλαδή που κάνουν οι Ισλανδοί μόλις τώρα, δηλαδή ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία εθνοσυνέλευσης και νέου συντάγματος. Αυτό το πράγμα έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο για τη δημοκρατική νομιμότητα στη χώρα, αλλά και γιατί μας έχουν οδηγήσει σε μια τώρα τεράστια παγίδα. Τη λεγόμενη παγίδα της συνέχειας του κράτους. Οι κύριοι αυτοί που κυβερνάνε οδήγησαν να ενσωματωθεί στο δίκαιο, στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας, μια σειρά δεσμεύσεις, διεθνείς δεσμεύσεις, οι οποίες μπορούν να δικαιολογήσουν, εάν συνεχίσουμε στην πεπατημένη, ακόμη και ανοιχτή επέμβαση των ξένων δυνάμεων σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, από αυτό πρέπει πάση θυσία να θωρακίσουμε τη χώρα. Και εδώ δεν μπορεί να τη θωρακίσεις εάν ακολουθείς την κοινωνική πεπατημένη. Δηλαδή, τι να περιμένουμε πότε θα γίνουν ξανά εκλογές, τύπου 6 Μαΐου, 17 Ιουνίου. Πότε θα ξαναγίνουν εκλογές, αφού έχει χαθεί, πόσος κόσμος θα έχει χαθεί από τα συγκεκριμένα μέτρα. Και φυσικά τότε τι ακριβώς θα κάνει μια κυβέρνηση που θα βγει. Να πούμε, ας πούμε, ότι θα είναι αμιγώς αντιμνημονιακή. Τι ακριβώς θα κάνει. Θα αναγκαστεί να δεχτεί τις δεσμεύσεις που έχουν περάσει στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας, γιατί τον ξένο παράγοντα, με βάση το διεθνές δίκαιο, δεν τον ενδιαφέρει εάν το κοινοβούλιο σου νομίμως ή μη έχει αποδεχτεί τις δεσμεύσεις αυτές. Λοιπόν, και τι θα κάνει? Το μόνο που θα έχει να κάνει είναι να διαπραγματευτεί τα δεσμά και τις αλυσίδες της χώρας. Μάλιστα. Για ακούστε τώρα, κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου. Για να συμβούν όλα αυτά όμως, πρέπει να σταματήσει, να σας πει κάποιος, κάθε οικονομική, κοινωνική, πολιτική άλλη δραστηριότητα, δηλαδή στην ουσία να καταρρεύσει η χώρα. Όχι. Θα σας πει κάποιος. Όχι. Στην πραγματικότητα αυτή είναι η διαφορά της γενικής πολιτικής απεργίας από μια γενική απεργία συνδικαλιστικού τύπου. Η γενική πολιτική απεργία στην πραγματικότητα είναι καταλαμβάνω τη χώρα ή μάλλον ο λαός καταλαμβάνει τη χώρα και της αφαιρεί το δικαίωμα και ζητάει από την κυβέρνηση να του παραδώσει τα κλειδιά της εξουσίας. Δεν ανεκρώνουμε τη χώρα. Δηλαδή δεν πάμε να νεκρώσουμε τη χώρα. Δηλαδή να κατεβάσουμε ρολά σε επιχειρήσεις ή στην αγορά. Όχι. Τη λειτουργούμε τη χώρα με δικούς μας όρους. Για παράδειγμα, πόσο δύσκολο είναι για τους κριτικούς που μας ακούν αυτή τη στιγμή να καταλάβουν την πόλη του Ηρακλείου και να αφαιρέσουν κάθε δυνατότητα το κράτος, η επίσημη κυβέρνηση, δεν είναι το κράτος, η επίσημη κυβέρνηση να εισπράττει από την πόλη του Ηρακλείου. Συγγνώμη, δεν θα σας πει κάποιος ότι έτσι είστε στα όρια της συνταγματικής εκτροπής? Διότι θα σας πει ότι έχει εκλεγεί μια κυβέρνηση, ανεξάρτητα από το αν σας αρέσει ή δεν σας αρέσει, ναι, με μια τετραετία. Υπάρχει μια διαφορά όμως. Δεν υφίσταται Σύνταγμα. Το Σύνταγμα έχει παραβιαστεί στις βασικές του διατάξεις. Δηλαδή στις πρώτες 20 που αφορά τις θεμελιώδεις διατάξεις του ανθρώπου και του λαού. Αυτοί που το έχουν κάνει αυτό δεν εμπίπτουν μόνο στις περί αντισυνταγματικότητας διατάξεις και προβλέψεις του νόμου, αλλά και στα περί εγκλήματα κατά του ανθρώπου. Όταν προβαίνεις σε νομοθεσίες ή λογικές οι οποίες στερούν το δικαίωμα στην επιβίωση ενός μεγάλου κομματιού του ελληνικού λαού, δεν είναι έγκλημα μόνο αντισυνταγματικότητας ή εσχάτης προδοσίας, να το πούμε που λέγουμε. Είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Και έτσι θα πρέπει να διωχθούν όχι μόνο οι ντόπιοι δοσύλλογοι, αλλά και τα ξένα αφεντικά τους. Δηλαδή, ένα πολύ βασικό στοιχείο της λειτουργίας της εύρυθμης λειτουργίας ενός δημοκρατικού πολιτεύματος είναι η δυνατότητα του ελληνικού λαού να εγκαλέσει οποιονδήποτε τον έχει στεγματίσει διεθνή σκηνή ως παράσιτο, ως διεφθαρμένο, όποιον τον έχει εκβιάσει ανοιχτά ότι θα καταστραφεί αν δεν κάνει αυτό που του γουστάρει κτλ. Όλα αυτά δηλαδή που με βάση το διεθνές δίκαιο στην ουσία συνιστούν πολεμική ενέργεια, εχθρική πολεμική ενέργεια εναντίον της Ελλάδας. Και αυτό να τον εγκαλέσει και να καθίσει στο σκαμνί του δικαστηρίου της Χάγης για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εναντίον φυσικά του ελληνικού λαού.
με στόχο τη μαζική του εξόντωση. Δεν μου λέτε, κύριε Καζάκη, άρα εσείς αποδέχεστε το σχήμα που έθεσε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, ότι υπάρχουν σήμερα δύο βασικοί κόσμοι, ο κόσμος των ευρωπαϊστών και ο κόσμος των αντιευρωπαϊστών, διότι αυτό είπε προχθές το βράδυ κατά την καταληκτήρια ομιλία του πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού. Κοιτάξτε, αυτό ακριβώς, αυτόν το διαχωρισμό, ναι. Ακριβώς αυτόν το διαχωρισμό τον είχε κάνει ο Γκέμπελς σε ομιλία το 1941 στην κατεκτημένη Τσεχοσλοβακία απέναντι σε έναν λαό όπου ξεκινούσε τη δική του αντίσταση. Του έλεγε, δεν μπορεί να υφίσταται σήμερα η λογική της εθνικής αξιοπρέπειας. Εδώ είμαστε μια οικογένεια ευρωπαϊκών λαών και ως Ευρωπαίοι πρέπει να σκεφτόμαστε. Έτσι λοιπόν οι πρώτοι Ευρωπαίοι ή αν θέλετε ευρωπαϊστές που κατοχυρωμένα προσπάθησαν να φτιάξουν την Ενωμένη Ευρώπη ήταν Ναζί. Έτσι λοιπόν και σήμερα εγώ δέχομαι ότι αυτός ο διαχωρισμός είναι η Ναζί του σύγχρονου ευρωπαϊσμού και οι δημοκράτες του πατριωτισμού που πρέπει να πραγματικά, που αφορά βέβαια όχι μόνο τον ελληνικό λαό, αλλά και τον πορτογαλικό λαό. Ο πορτογαλικός λαός ξεσηκώνεται σήμερα ακριβώς σε αυτή τη διαφορά. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε ως εξής. Νομίζω ότι δώσατε πλήρως το πολιτικό διακύδευμα αυτής της ανακοίνωσης του ΕΠΑΜ, από όπου φαντάζομαι περιμένετε και απαντήσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ναι, γιατί έχει παραδοθεί ίδιο χείρος. Ναι. Α, έχει παραδοθεί ίδιο χείρος. Ναι, βεβαίως. Και στις τρεις ηγεσίες. Έχετε κάποια απάντηση? Όχι. Όχι. Θα περιμένουμε. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε από χθες το βράδυ να εξελίσσονται τα δεδομένα. Ακούμε, δηλαδή μπαίνω και λιγάκι στο πεδίο με το οποίο καταγίνεστε, πιο εξειδικευμένα, το οικονομικό. Ναι. Διαρρέεται ότι φαίνεται να υπάρχει συμφωνία για διετής επιμήκυνση στη χώρα. Ναι. Για τη δόση ακόμη, θα δούμε. Μετατίθεται, εν πάση περιπτώσει. Για το επόμενο Eurogroup. Για το επόμενο Eurogroup. Θολό είναι και αυτό, γιατί λένε για 20, λένε και για 26. Ναι, ναι, δεν το ξέρουν ακόμη. Ναι. Ναι. Είναι υπαρκτή αυτή τη στιγμή η διελκυστίδα μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Γερμανίας σε σχέση με την ανάγκη νέου κουρέματος του χρέους, οπότε γι' αυτό καθυστερούν? Αυτό το απέκλεισε. Ο Λιρέν το απέκλεισε, το κούρεμα. Αυτό που είπε ο Λιρέν χθες μετά την σύνοδο είναι ότι μια ρύθμιση επιτοκίων και επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής. Μόνο αυτό συζητάνε. Βεβαίως οι Αμερικανοί είναι σε τελείως διαφορετική γραμμή, εξού και το ότι η Lagarde είπε σαφέστατα χθες ότι διαφωνούμε ριζικά ως προς τη μεθοδολογία. Ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα ζήτημα. Καταρχήν οι Αμερικανοί από ό,τι φαίνεται, βεβαίως η Lagarde είναι από τα πιο αγαπημένα παιδιά του αμερικανικού κατεστημένου, να ξέρετε, ότι λειτουργήσε για δεκαετίες ως εκπρόσωπος της Αμερικανικής Πολεμικής Βιομηχανίας στην Ευρώπη. Γι' αυτό άλλωστε και επιλέχθηκε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Α, αυτό δεν το γνωρίζαμε. Ναι, βεβαίως. Μάλιστα ήταν από αυτούς που μεσολάβησαν για το κλείσιμο της αρχικής παραγγελίας Abrams από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα. Α, μάλιστα. Λοιπόν, όντας ακόμη υπουργός της Γαλλίας. Λοιπόν, το ενδιαφέρον εδώ είναι ποιο? Ότι αυτό που φαίνεται να θέλουν οι Αμερικανοί είναι ταχύτατα μια ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη και ρύθμιση των ευρωπαϊκών χρεών, που θα εξασφαλίσει το πάτημα του δολαρίου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αμερικανική κατεύθυνση. Ή μάλλον τη μετεξέλιξη ευρωζώνης, ας πούμε, προς αμερικανική κατεύθυνση. Αυτό θέλουν. Και αυτό κιόλας κάνει, γι' αυτό κιόλας δίνουν πολύ μεγάλη σημασία και ενισχύουν πάρα πολύ πολιτικές δυνάμεις οι οποίες κινούνται σε αυτό το μικρό σχήμα. Συγγνώμη, εξού και τα σενάρια περί Brexit, δηλαδή Βρετανίας με τον Κάμερον να... Ναι. Ακριβώς. Αν διαβάσουμε τον αμερικανικό τύπο, ειδικά τον αμερικανικό ειδικό τύπο, θα δούμε ότι θέλουν στην ουσία μια επανάληψη της συνθήκης της Λοζάνης του 1932. Η συνθήκη της Λοζάνης την προκάλεσαν οι Αμερικανοί. Σωστό. Επί Χούβερ. Σωστό. Στην πραγματικότητα αυτό ήταν μια ρύθμιση κυρίως των γερμανικών χρεών, έτσι ώστε να αποκτήσουμε το σχέδιο Young, πάτημα στη Γερμανία και έτσι την χρηματοδότησαν την ανάπτυξη της βιομηχανίας για δικούς τους συμφέρον φυσικά, που βεβαίως μετά δημιούργησε το οικονομικό υπόβαθρο της ανόδου των Ναζί, του ναζισμού δηλαδή. Ανάλογο σχέδιο φαίνεται να διαμορφώνεται και τώρα. Έτσι για παράδειγμα πολύ έντονα γράφεται και λέγεται ότι πρέπει να αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι μια σοβαρή μονομερή διαγραφή μέρους του ελληνικού χρέους. Είναι ένα άρθρο που είναι στο τελευταίο Economist, παράδειγμα, που λέει ακριβώς αυτό, ότι εάν δεν υπάρξει μονομερής διαγραφή χρέους και να τα αποφασίσουν οι δανειστές για να δείξουν την αλληλεγγύη τους προς τους Έλληνες, τότε τα πράγματα είναι έκριθμα, πηγαίνουμε σε καταστάσεις οι οποίες πλέον δεν ελέγχονται.
Αυτό το πράγμα το κάνουν με στόχο να φέρουν την Ελλάδα πιο κοντά στο δολάριο. Δηλαδή, να πάμε σε διπλό νόμισμα, γιατί θα πάμε, δηλαδή, εξαντλούνται τις δυνατότητες χρηματοδότησης των τραπεζών, των εγχώριων τραπεζών, οπότε αργά ή γρήγορα θα μας πάνε προς τα εκεί. Λοιπόν, αλλά οι Αμερικανοί προτείνουν το νέο νόμισμα που θα μπει στην Ελλάδα, το υποτιμήσιμο δηλαδή, να κάνει peg, δηλαδή να κλειδωθεί με το αμερικανικό δολάριο. Και έτσι, ταυτόχρονα θα υποτιμείται έναντι του ευρώ, αλλά δεν θα εκτοξεύεται ο πληθωρισμός. Δεν θα υπάρχει πληθωρισμός, αλλά Τούρκα. Έτσι. Αυτό το σχέδιό τους. Από την άλλη... Με συγχωρείτε, στην κατάσταση που είναι η χώρα, ναι, δεν ακούγεται κακό αυτό που λέτε τώρα εσείς. Κοιτάξτε να δείτε. Μη μου πάτε πολιτικά, εννοώ αστείς. Όχι, όχι, δεν είναι θέμα πολιτικού μόνο, δημοκρατίας, εθνικής κυριαρχίας, όλα αυτά. Είναι και θέμα οικονομικού. Δηλαδή, στην πραγματικότητα θα μας βάλουν δύο... Θα είμαστε μια οικονομία που αντί να έχει ένα ζουλομανδία, θα μας βάλουν δύο ζουλομανδίες. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και πλέον θα σφιχτιούμε πανταχώθεν. Δεν θα μπορούμε δηλαδή σαν οικονομία ούτε καν να αναπνεύσουμε, ούτε σε επίπεδο εισοδημάτων, ούτε σε επίπεδο παραγωγής ή γενικότερα ανάπτυξης. Το βασικό σκεπτικό των Αμερικανών είναι η πύλη εισόδου. Δηλαδή, με ποιον τρόπο θα δέσουν τόσο πολύ το ευρώ με το δολάριο, ώστε να αναγκαστούν οι Γερμανοί να ανοίξουν τα σύνορα προς τα δυτικά, δηλαδή προς τον λεγόμενο Ατλαντικό χώρο, που δεν το θέλουν οι Γερμανοί. Άρα λέτε ότι παίζεται ένα γεωπολιτικό παιχνίδι, δηλαδή οι Αμερικανοί έχουν ενοχληθεί από την πορεία της Γερμανίας στην Ευρώπη αυτή. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έλεγα πριν, όταν είδα την εφοδία της κυρίας Μέρκελ στην Ελλάδα, γιατί εφοδία είναι, έτσι τα λέγαμε στο στρατό, λοιπόν, όταν έρχεται ο υπεύθυνος υπηρεσίας να δει τι κάνουν οι Σκοποί, λοιπόν, στο στρατόπεδο. Έφοδος που λέει, έτσι έκανε και η Μέρκελ. Όποιος διάβαζε το γερμανικό τύπο εκείνη την εποχή, ξέρει πολύ καλά ότι αποφάσισε η Μέρκελ από μόνη της να κατέβει. Δεν υπήρχε καμία πρόσκληση από Σαμαρά. Τον έπιασε με τα σόβρακα κάτω. Λοιπόν, τι έκανε η Μέρκελ? Έκανε το εξής, πέρα από όλα τα άλλα που έχουν συζητηθεί κατά κόρο κλπ. Είπε ότι το χωράφι αυτό είναι δικό μου και αυτό ενόχλησε τους Αμερικανούς. Γιατί οι Αμερικανοί έχουν γεωστρατηγικά συμφέροντα στην περιοχή δεκαετίες τώρα. Είναι γνωστό. Λοιπόν, τι έκαναν? Περιμέναν να τελειώσει η ιστορία Ομπάμα. Να εκλεγεί ο Ομπάμα και μετά απαντούν με γενικευμένη αντεπίθεση ενάντια στη Γερμανία. Πρώτον, τι κάνανε? Ρίξανε τις ευρωπαϊκές αγορές. Ρίχνοντας σκόπιμα τις δικές τους. Αλλά αυτό είναι και ένα κερδοσκοπικό παιχνίδι που παίζεται πολύ συχνά. Πέμπτη μέρα τώρα συνεχίζουν να πέφτουν οι αγορές. Σωστό. Στην Ευρώπη. Το ευρώ μεταβίας ανέκαμψε μόλις σήμερα, αλλά θα ξαναπέσει πάλι και θα συνεχιστεί αυτή η πτώση. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια πέφτουν, συνεχίζουν να πέφτουν και σήμερα και έχουν πάρει σβάρνα και τα ασιατικά. Δεύτερον, ενισχύουν αυτό που λέμε τον βρετανογαλλικό άξονα, το οποίο είναι ελεγχόμενος πλήρως από τους Αμερικανούς. Και εδώ στην Ελλάδα βγήκαν ξαφνικά το δορυφορικό CNN και έκανε αφιέρωμα σε ολόκληρη την Ελλάδα, δίνοντας πολύ έντονη έμφαση στη διαδοχή, στην πολιτική διαδοχή μέσα στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή στην εσωκομματική αντιπολίτευση του κ. Σαμαρά, αφενός, και δεύτερον στο νέο χαρισματικό ηγέτη της αριστεράς, τον κ. Τσίπρα. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ παίζεται ένα πολύ σκληρό γεωστρατηγικό παιχνίδι που βεβαίως δεν είναι προς όφελος της χώρας. Καρπαζιές πράκτορες είμαστε εμείς και από τις δύο μεριές, δηλαδή στην κατάσταση. Άρα, επιστρέφοντας για να κλείσουμε, γι' αυτό βάζετε το θέμα γενικής πολιτικής απεργίας, λέτε, και αποχώρησης, αν πραγματικά δεν παίζουν σε αυτό το παιχνίδι, των δυνάμεων της αντιπολίτευσης. Ακριβώς, για να μπορούμε να πάρουμε το. Αν γίνει κάτι τέτοιο, στην πραγματικότητα πάβει ο λαός ή τέλος πάντων οι λαϊκές δυνάμεις αντιπολίτευσης, εάν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν τέτοιες, πάβουν να κάνουν μάχη οπισθοφυλακής. Δηλαδή, μας κατεβάζουν τα νομοσχέδια, έρχονται τα μνημόνια, μπαίνουν οι δανειακές και μετά τι κάνεις, βγαίνεις στον δρόμο να διαμαρτυρηθείς. Δεν πάει πουθενά αυτό. Ήδη έχει κουραστεί ο κόσμος. Σου λέει δεν πάει πουθενά. Οπουδήποτε και να πάμε, σε οποιαδήποτε διαδήλωση, σε οποιαδήποτε γειτονιά της Ελλάδας να πάει κανείς, αυτό που θα σου πει, ρε παιδιά, τι νόημα έχει αυτό το πράγμα? Να κάνουμε μια γιούρια, να τελειώνει η ιστορία. Αυτό ακριβώς προτείνουμε εμείς. Και μάλιστα μια συγκεκριμένη μεθοδολογία. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, το επόμενο διάστημα θα απαξιωθεί, που έχει απαξιωθεί τόσο πολύ ο κοινοβουλευτισμός, που αν τα αφήσουμε έτσι, θα αρχίσουν να γιγαντώνονται μαύρες σκέψεις στον ελληνικό λαό. Που είναι φυσιολογικό να γίνει αυτό το πράγμα, εάν δεν το προτείνεις δημοκρατική διέξοδο. Και η δημοκρατική διέξοδο σήμερα δεν είναι
να διεκδικήσω εγώ να πάρω τα ενία της χειραγώγησης του εκλογικού σώματος υπό το υπάρχον σύστημα, με τις υπάρχουσες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα, που δεν έχει αναλάβει, στο όνομά της έχουν υπογράψει οι κυβερνώντες. Αυτό ακριβώς είναι, αυτή είναι η πρόταση που κάνουμε. Μάλιστα. Κύριε Καζάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση πρότασης, αλλά και για όσα μας είπατε για την τρέχουσα επικαιρότητα. Θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Καλή σας ημέρα. Αντίο σας.